Καλησπέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Εδώ είμαστε, εδώ ζούμε και αυτό το χειμώνα. Τα είχαμε πει τελευταία φορά πριν από σχεδόν 6 μήνες, στην αρχή του καλοκαιριού, πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Είχαμε κάνει τελευταία μας εκπομπή και βρισκόμαστε ξανά σε μορφή ροής κανονικής διαδικτυακής τηλεοπτικής εκπομπής 6 μήνες σχεδόν μετά στην καρδιά του χειμώνα. Σήμερα είναι προπαραμονή Χριστουγέννων, Τετάρτη, 23 του μήνα Δεκέμβρη. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια ακόμα προσπάθεια που κάνουμε εδώ, η συνεργάτη του Φωνία.gr, να παρουσιάσουμε την επικαιρότητα του Μεραμπέλου με εικόνα, με ζωντανό ρεπορτάζ και πάνω απ' όλα με την διάθεση να πάνε και είναι στο χέρι μας να πάνε όλα καλά. Να καλωσορίσω δίπλα μου τον Νίκο Μουρτζάκη, συμπαρουσιαστή σε όλο αυτό το εγχείρημα από την αρχή που ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή για διαδικτυακή τηλεοπτική ενημέρωση, και βέβαια τον Νίκο Ντεγκοϊνάκη, που δεν φαίνεται, αλλά το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του παρουσιάζεται μέσα από την άρτια κάθε φορά τηλεοπτική διαδικτυακή παρουσίασή μας. Νίκο, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Μήνες και ζαμάνια θα έλεγα εγώ, Θάνο. Περάσανε όντως 6 μήνες από τότε που κάναμε την τελευταία μας εκπομπή στα τέλη του Ιούνιου. Και όλο άκουγα στο δρόμο από γνωστούς αλλά και άγνωστούς πότε θα ξεκινήσει αυτή η εκπομπή ξανά. Uh-huh. Τελικά τα καταφέραμε, μπορέσαμε να μαζέψουμε υλικό, πληροφορίες και δυνάμεις και βγήκαμε πάλι στον αέρα σήμερα, ούτως ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο, ο κόσμος να ξεφύγει από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα του, και να μάθει για τα νέα του Αγίου Νικολάου, της Κρήτης, της Ελλάδος, με πολύ όμορφους και καλούς και εκλεκτούς καλεσμένους, θα έλεγα. Καλησπέρα από μένα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Νίκο Ντεγκοϊνάκη, ο οποίος έκτισε τεχνολογικά όλο αυτό το δημιούργημα. Και να ευχηθώ τα καλύτερα και στον κόσμο. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Ας είμαστε και έτσι όπως είμαστε, να το περάσουμε υγιείς τουλάχιστον. Θα είναι σίγουρα Χριστούγεννα πολύ πολύ διαφορετικά από ό,τι είχαμε συνηθίσει, και έλεγα και το πρωί στο ραδιόφωνο Νίκο Μουρτζάκη ότι δεν περίμενα ποτέ στη δημοσιογραφική μου πορεία, στη δημοσιογραφική μου καριέρα τόσα χρόνια, να πω είδηση ότι δεν θα πούν τα παιδιά κάλαντα. Δηλαδή αυτό με έχει στιγματίσει για τη φετινή περίοδο, γιατί μέσα στην πίεση και μέσα στην έτσι, ψυχολογική μελαγχολία που όλοι βιώνουμε τόσους μήνες που παλεύουμε τον άγνωστο αυτό θανατηφόρο εχθρό, το να ακούς ότι δεν επιτρέπεται στα παιδιά να ακούν τα κάλαντα, εκεί λίγο είναι σαν μπουνιά στο στομάχι και ίσως και κάτω από τη ζώνη, γιατί συνειδητοποιείς τη σοβαρότητα της όλης της κατάστασης. Πώς είναι δυνατόν να περάσουμε παραμονή Χριστουγέννων, παραμονή Πρωτοχρονιάς, παραμονή φώτων, χωρίς την κλασική ατάκα όλων των μικρών παιδιών να τα πούμε? Κι όμως φέτος δυστυχώς δεν θα τα ακούσουμε, διότι ο κορονοϊός δεν μας επιτρέπει και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, να συμπεριφερθούμε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό και πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι σε όλο αυτό, να τηρήσουμε τα μέτρα, όχι νοσημός, όχι μαζόξεις σε σπίτια και σε τραπεζώματα, μάσκα παντού και λίγο να προσέξουμε, και η ελευθερία πλησιάζει. Μιας και να πούμε ότι ελευθερία είναι το όνομα του προγράμματος που η κυβέρνηση σχεδιάζει για τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού της χώρας. Και ας ελπίσουμε ότι εκεί πραγματικά θα γίνει αυτό σύντομα, για να φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο το οποίο νιώθουμε ότι έχουμε μπει με την πανδημία που έχει πλήξει ολόκληρο τον πλανήτη. Έχουμε, Νίκο, τα σημερινά κρούσματα, δεν κάνω λάθος, τα έχει σημειώσει, να τα αναφέρουμε στον κόσμο λίγο πριν ξεκινήσουμε τη ώρα της εκπομπής. Ακριβώς έτσι, Θάνο. Θα ξεκινήσουμε όπως κάναμε πάντοτε την εκπομπή μας με τα νούμερα, τα οποία, Θάνο, δεν ξέρω, ανατρέχοντας στις παλιές μου έτσι σημειώσεις και μάλιστα της τελευταίας εκπομπής, μιλούσαμε για 1 με 2 θανάτους, μιλούσαμε για 15 με 20 κρούσματα και για 10 διασωληνωμένους. Έχουμε φτάσει σε σημείο, Θάνο, να έχουμε το δεκαπλάσιο, το εικοσαπλάσιο νούμερο από ό,τι λέγαμε τότε, και φαντάσου ότι από τότε λέγαμε επικίνδυνα τα πράγματα, φαντάσου, Θάνο, τώρα πόσο κρίσιμα και πόσο ζόρικα είναι τα πράγματα, που θα πρέπει όντως να βάλουμε νερό στο κρασί μας και να αναθεωρήσουμε πολλές απόψεις, κυρίως αυτοί που αρνούνται ακόμα και λένε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Αυτά λοιπόν. Ας πούμε λοιπόν τα σημερινά νούμερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, έχουμε 937 νέα κρούσματα. Το καλό είναι, Θάνο, ότι τελευταία είμαστε κάτω από τετραψήφιο αριθμό, κάτω από τα 1000. Κάτι που μας δίνει μια αισιοδοξία. Οι θάνατοι επίσης είναι σε χαμηλότερο επίπεδο. Είχαμε 62 θανάτους σήμερα. Φαντάσου, Θάνο, ότι λέμε 62 θανάτους και είμαστε και χαρούμενοι, κάπως, να το πούμε έτσι.
Από εκεί που είχαμε 1 και 2, τώρα έχουμε 62 και λέμε εντάξει, πάλι καλά. Και σήμερα έχουμε πέσει στους 495 διασωληνωμένους συμπολίτες μας. Και αυτό το νούμερο έχει μειωθεί. Γενικά όλα τα νούμερα σήμερα είναι μειωμένα και εύχομαι έτσι να πάει και από τη νέα χρονιά να μην ασχολούμαστε καθόλου με τον κορονοϊό. Μακάρι. Σίγουρα αυτή είναι η ευχή όλων μας για αυτές τις γιορτές να απελευθερωθούμε και να νιώσουμε ξανά ότι επιστρέφουμε σε μια κάποια κανονικότητα. Όμως, Νίκο Μουτζάκη, το να τα λέμε εμείς και να τα ακούμε, να τα ακούνε οι φίλοι μας είναι σημαντικό γιατί είναι δείγμα επικοινωνίας και διάθεσης για ενημέρωση. Όμως, αν τα ακούμε από ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και περισσότερα τα πράγματα από τα μέσα, από την άποψη των επιστημόνων, τότε το αποτέλεσμα εκτιμώ ότι είναι πολύ πιο ορθό και πολύ πιο συγκεκριμένο και πολύ πιο εύστοχο. Οπότε, στο σημείο αυτό, να καλωσορίσω με πολύ μεγάλη χαρά και να τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, τον συντοπίτη μας, καθηγητή φαρμακευτικής νανοτεχνολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από τη Φουρνή καταγόμενος, τον αγαπητό καθηγητή, τον κύριο Κώστα Δεμέντζο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, καλώς ορίσατε, χρόνια πολλά. Κύριε καθηγητά, μας ακούτε? Κύριε καθηγητά, μας ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω, καλησπέρα. Στον κύριο Καροδίλια και στον κύριο Μουτζάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχές πολλές για τις γιορτές. Όπως είπατε, θα είναι διαφορετικές, αλλά νομίζω θα επιβιώσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Το ευχόμαστε και εμείς, κύριε καθηγητά. Αλήθεια, πόσο καιρό έχετε να κάνετε Χριστούγεννα? Πιο χαλαρά, λιγάκι πιο έτσι, φιλικά την κουβέντα μας, πριν περάσουμε στα επιστημονικά εκείνα τμήματα. Θυμάστε πότε είχατε κάνει τελευταία φορά Χριστούγεννα στο Μεραμπέλο? Χριστούγεννα στο Μεραμπέλο υπάρχουν πολλά χρόνια. Γύρω στα 10 χρόνια. Από τότε δεν έχει τύχει να ξαναέρθω. Στη Φουρνή, παρόλο που στη Φουρνή είμαι συνέχεια, αλλά Χριστούγεννα όχι. Όντως, βλέπουμε πολύ συχνά να έχει. Και με τον τρόπο αυτό δείχνετε ότι αγαπάτε πάρα πολύ τον τόπο από τον οποίο κατάγεστε. Κύριε καθηγητά, η κατάσταση σήμερα είναι μια, με τον κορονοϊό, είναι μια κατάσταση που δεν ευχόμασταν ποτέ να φτάσουμε και όμως χαιρόμαστε που έχουμε λιγότερο από 100 νεκρούς καθημερινά πλέον και τα κρούσματα να έχουν μειωθεί από το προηγούμενο διάστημα που είχαμε φτάσει ακόμα και τα 3.000 και τα 2.500 και τα 2.000 κρούσματα. Αλήθεια, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, κύριε καθηγητά? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Κοιτάξτε να δείτε. Μπορώ να πω ότι ήταν αναμενόμενο. Στην πρώτη καραντίνα είμαστε αρκετά φοβισμένοι. Ήταν κάτι τελείως άγνωστο. Δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε είμαστε περισσότερο συνεπείς σε αυτά τα οποία η πολιτεία μας είχε υποδείξει να κάνουμε. Στη συνέχεια μεσολάβησε βέβαια και το καλοκαίρι, το οποίο το καλοκαίρι, όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει μια χαλάρωση, θεωρούμε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, το ίδιο θεωρούσαμε. Πρέπει εδώ βέβαια να τονίσω ότι θα έπρεπε να ληφθεί περισσότερο υπόψη και από τη μεριά της πολιτείας η ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων ή να γίνει μεγαλύτερη ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων, ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη πρόγνωση για το τι πρόκειται να επακολουθήσει. Πράγμα το οποίο είδαμε το Νοέμβριο και βλέπουμε το Δεκέμβριο. Όσον αφορά αυτά τα οποία είπατε ο κ. Μουτζάκης προηγουμένως για τον αριθμό των νεκρών και των διασωληνωμένων. Οπότε νομίζω ότι είναι μια εξήγηση, μια προσέγγιση δική μου, η οποία κατά κάποιο τρόπο εξηγεί για το πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ σήμερα. Είχαμε από την αρχή λάβει πολλά εύσημα, κύριε καθηγητά, για τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας είχε διαχειριστεί όλη αυτή την πανδημία. Φαίνεται όμως το τελευταίο διάστημα και εμείς έχουμε παρασυρθεί στην λέλαπα αυτή και στην όλη αυτή άσχημη εξέλιξη. Τι δεν κάναμε σωστά, τι θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει? Φταίει ο κόσμος, φταίει η διαχείριση από την πολιτεία, φταίει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε, φταίει η αδυναμία στο σύστημα της υγείας στη χώρα μας? Τι επέτρεψε τον κορονοϊό, κατά τη δική σας γνώμη, να εξελιχθεί τόσο γρήγορα και να φτάσει τόσο πολύ κόσμο?
Κοιτάξτε, θεωρώ, όπως είπα και προηγουμένως, ότι πιστέψαμε κάποια στιγμή ότι τα πράγματα, ειδικά μετά το καλοκαίρι, ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, σχεδόν ότι έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα πάρα πολύ. Στην πραγματικότητα αυτό δεν έγινε. Οπότε υπήρξε μια, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, ανθρώπινη χαλάρωση. Θέλαμε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο. Και όπως είπα προηγουμένως, θα έπρεπε να γίνει καλύτερη ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων. Δηλαδή η πρόβλεψη, το τι πρόκειται να επακολουθήσει μέσα από επιδημιολογικές μελέτες. Οπότε εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα την εικόνα το τι θα γινόταν τους επόμενους μήνες. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, οι καλύτερες υγειονομικές υποδομές υπάρχουν, αλλά έρχονται πολύ αργά ή ήρθαν πολύ αργά. Δηλαδή αυξημένος αριθμός κλινών, αυξημένος αριθμός μονάδων εντατικής θεραπείας. Θα μπορούσαν να υπάρχει μια μεγαλύτερη επαγρύπνηση πάνω σε αυτό και με μεγαλύτερη ταχύτητα να υπάρξει καλύτερη οργάνωση. Όλα αυτά βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα βελτίωναν την κατάσταση. Αλλά ο ιός είναι παρόν, ο ιός υπάρχει και τα προβλήματα τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουμε θα υπήρχαν ούτως ή άλλως ίσως σε μικρότερο βαθμό. Μάλιστα. Έχουμε φτάσει, κύριε καθηγητά, στο Δεκέμβριο. Ήρθαν τα εμβόλια. Βλέπουμε πολλές εταιρείες να έχουν βγάλει τα δικά τους εμβόλια κάθε μία. Και ξαφνικά ακούμε για την μετάλλαξη του κορονοϊού. Θα πρέπει να μας τρομάζει αυτό το νέο στέλεχος που ανακαλύφθηκε και το οποίο φαίνεται να είναι και πιο επικίνδυνο, ή τελικά με το εμβόλιο μπορούμε να καθαρίσουμε? Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Γενικά η έννοια της μετάλλαξης στην επιστημονική κοινότητα είναι κάτι πολύ γνωστό. Δηλαδή η δυνατότητα που έχουν οι μικροοργανισμοί και οι ιοί να αλλάζουν το γενετικό τους προφίλ. Η αλλαγή του γενετικού τους προφίλ, μικρή, η οποία μπορεί να είναι, να την πω, σημειακή, δηλαδή σε κάποια σημεία, δεν αλλάζει ιδιαίτερα τη συμπεριφορά τους, δηλαδή δραματικά. Μπορεί αυτό που λένε μεγαλύτερη επιθετικότητα, ναι, να υπάρχει μεγαλύτερη επιθετικότητα, αλλά η μεγαλύτερη αυτή επιθετικότητα μην φανταστείτε ότι είναι δραματική. Απλώς ανιχνεύεται στατιστικά και επιδημιολογικά. Στον πραγματικό πληθυσμό αυτό πολλές φορές δεν φαίνεται να έχει μεγάλη επίπτωση. Αυτό το δείχνουν και τα ποσοστά. Το 6% είναι εκείνο στην Αγγλία το οποίο υφίσταται τις συνέπειες της μετάλλαξης του ιού. Εκείνο το οποίο είναι πρόβλημα είναι ο μεγάλος συνωστισμός στα Harrods, όπως είδαμε, στην Αγγλία και στις πλατείες οι οποίες γεμίζουν. Οπότε η μετάλλαξη επηρεάζει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Τώρα, η μετάλλαξη αυτή σε σχέση με το εμβόλιο, πάλι δεν νομίζω και από ό,τι αναφέρεται και διαβάζουμε ότι θα επηρεάσει συνολικά όλη τη λειτουργία του εμβολίου. Το εμβόλιο, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχει 1000 σημεία, να το πω έτσι, φανταστείτε 1500, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα σημεία. Από αυτά λίγα είναι εκείνα τα οποία έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά του ιού, όσο την έχουν αλλάξει. Οπότε είμαστε πολύ λίγα σημεία μέσα σε ένα πλήθος σημείων που αφορά στο εμβόλιο. Οπότε η λειτουργία του εμβολίου θα συνεχίσει να υπάρχει. Το πρόβλημα θα είναι αν έχουμε αλλαγή ενός στελέχους. Δηλαδή να αλλάξει τελείως το γενετικό προφίλ, οπότε να εμφανιστεί ένα άλλο στέλεχος. Ξέρουμε ότι ο SARS-CoV-2 είναι απόγονος του SARS. Ο SARS ήταν ένας ιός ο οποίος δεν ήταν επικίνδυνος. Άλλαξε όλο του το γενετικό προφίλ, το μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα πήγαμε στον SARS-CoV-2, ο οποίος μας έδωσε την πανδημία. Αν ο SARS-CoV-2 γίνει SARS-CoV-3 και αλλάξει τελείως το γενετικό του προφίλ, τότε πάλι θα έχουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά πάλι νομίζω η εμπειρία η οποία έχει δημιουργηθεί στην παρασκευή του συγκεκριμένου εμβολίου μπορεί να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του εμβολίου πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, με αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε τα στελέχη τα οποία μπορούν να προκύψουν ή τις μεταλλάξεις που μπορεί να προκύψουν. Αν μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο ΙΤΑ1Ν1 δεν είναι μόνο ΙΤΑ1Ν1, είναι ΙΤΑ3Ν2, είναι ΙΤΑ3Ν5. Δηλαδή αλλαγή με μικρές μεταλλάξεις, δημιουργία νέων στελεχών. Παρ' όλα αυτά, πολύ γρήγορα αναγνωρίζουμε το γενετικό προφίλ των μεταλλάξεων αυτών και γι' αυτό ακριβώς έχουν δημιουργηθεί τα τριδύναμα, τετραδύναμα εμβόλια, τα οποία χορηγούνται για τη γρήπη.
Οπότε με αυτή τη λογική και την εμπειρία που υπάρχει σήμερα για τον SARS-CoV-2 μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους μελλοντικούς εμβολιασμούς. Οπότε από αυτή την άποψη επιστημονικά μπορεί να πούμε ότι να νιώθουμε μια ασφάλεια για την εξέλιξη του φαινομένου. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το ακούμε από τα έγκυρα χείλη, τα δικά σας κύριε καθηγητά, γιατί πέραν όλων των άλλων πρόσφατα παρουσιάσατε και ένα δικό σας πόνημα, ένα δικό σας βιβλίο, Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία, Βασικές Αρχές και Πρακτικές Εφαρμογές. Και έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το SARS-CoV-2 και σίγουρα η νανοτεχνολογία στη φαρμακευτική συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη παρόμοιων εμβολίων. Από ό,τι είχαμε πει και στη ραδιοφωνική μας επικοινωνία πριν από μερικές ημέρες, είστε φύσιν αισιόδοξος άνθρωπος και εκτιμάτε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο ώστε να ξεφύγουμε από την όλη αυτή πανδημία, κύριε καθηγητά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε συζητήσει και παλιότερα και έχω αναφερθεί και σε άλλες συζητήσεις που έχω κάνει, τα τεχνολογικά και επιστημονικά εργαλεία είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να δείχνουμε οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή φόβο, διότι αυτά δεν είναι κάτι που δημιουργήθηκε σήμερα, δηλαδή πριν 8 μήνες, 10 μήνες, ένα χρόνο. Είναι κάτι το οποίο έγινε μέσα από δεκαετίες μεγάλης προσπάθειας και αποτελεσματικής εργασίας των επιστημόνων. Ίσως δεν έχουμε το χρόνο να σας αναφέρω ιστορικά, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες, τις προηγούμενες πολλές δεκαετίες, τι ακριβώς έγινε ώστε να φτάσουμε στο σημερινό εμβόλιο, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα σκληρής επιστημονικής εργασίας. Η νανοτεχνολογία, η οποία εμφανίζεται πάρα πολλά χρόνια πριν, από το 1960-1940 περίπου, έχει μια πορεία η οποία έχει οδηγήσει σήμερα στα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε. Η μελέτη του RNA με τα μοριακά εργαλεία, την ανάγνωση του ανθρώπινου γονιδιώματος μετά το 2000, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να κατανοούμε πολύ εύκολα αυτό το οποίο λέμε μετάλλαξη, αν δεν κατανοήσουμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό μέσα στην προσπάθεια του ιού να επιβιώσει, αλλά και στο περιβάλλον που βρίσκεται. Αλλά εμείς μπορούμε να το ελέγξουμε και είδατε πολύ γρήγορα, καταλάβανε ποια είναι αυτή η μετάλλαξη. Δεν θα μπω σε επιστημονικούς όρους, αλλά αν είναι ο ιός αυτός τον οποίο ξέραμε πριν μερικούς μήνες, α, β, γ, σήμερα πολύ γρήγορα βρήκαμε ότι είναι α, α, β, γ. Δηλαδή πρόσθεσε άλλο ένα γράμμα. Αυτό πολύ εύκολα το αναγνωρίζουμε. Ή αν γίνει α, γ, γ, πάλι μπορούμε εύκολα να το αναγνωρίσουμε. Οπότε είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με τα όπλα που μας έχει δώσει η επιστήμη τις μελλοντικές μεταλλάξεις οι οποίες προέρχονται. Άρα, ναι, πρέπει να προσέχουμε και να είμαστε προσεκτικοί, αλλά η επιστήμη επαγρυπνά και το βλέπετε πόσο γρήγορα αντιδρά, ούτως ώστε να μπορεί να δημιουργήσει τα όπλα εκείνα για να αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε συνεχώς να έχουμε τις λύσεις, διότι και εμείς θα πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό, ο καθένας ατομικά. Είναι αυτό που είπατε και στην αρχή, στον πρόλογό σας. Τα μέσα υγιεινής πρέπει να συνεχίζουν να υπάρχουν και θα συνεχιστούν ακόμα και μετά τον εμβολιασμό μας. Ούτως ώστε να φτάσουμε στο σημείο να εξουδετερώσουμε τον αόρατο αυτό εχθρό, ορατό από τους επιστήμονες, αλλά αόρατο από την κοινωνία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα την οποία είμαστε. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει. Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση με δύο σκέλη από τηλεθεατή. Η πρώτη είναι, ρωτάει γιατί πήρε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν και έβγαλαν τα εμβόλια για τον κορονοϊό, ενώ για άλλα εμβόλια χρειάζονται χρόνια ή και δεκαετία. Και η δεύτερη, η οποία είναι και λίγο προσωπικού περιεχομένου και προσωπικών δεδομένων, αν εσείς ο ίδιος τελικά θα κάνετε το εμβόλιο. Ναι, αυτό το ρωτάνε συνήθως στη δεύτερη ερώτησή σας. Ως επιστήμονας, αλλά και ως άνθρωπος με την όποια υπευθυνότητα έχω απέναντι στην κοινωνία που μου δίνει η ιδιότητά μου, η ανθρώπινη ιδιότητά μου και δευτερευόντως η επιστημονική, προφανέστατα θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και θα κάνουμε το εμβόλιο. Θα το εμπιστευτούμε, είναι ένα εμβόλιο και εδώ θα πρέπει να το πω για να φύγει και θα απαντήσω και στην πρώτη ερώτηση.
Το RNA το οποίο υπάρχει στο εμβόλιο, δηλαδή το γενετικό υλικό, είναι ένα κομμάτι γενετικού υλικού του ιού. Δεν είναι όλος ο ιός. Είναι ένα κομμάτι. Το RNA λοιπόν, αυτό μας λέει η μοριακή βιολογία και η βιολογία εδώ και πολλές δεκαετίες. Όταν μπαίνει μέσα σε ένα κύτταρο, δεν πηγαίνει στον πυρήνα του κυττάρου. Δεν πηγαίνει δηλαδή στο DNA του ανθρώπου. Δεν αλλάζει το γενετικό υλικό του ανθρώπου. Το RNA πηγαίνει σε κάποια άλλα σωματίδια του κυττάρου και μεταφράζεται σε πρωτεΐνη. Δεν έχει σχέση με τον πυρήνα και το DNA. Οπότε αυτό πρέπει να φύγει από το μυαλό μας, ότι θα αλλάξει το γενετικό μας προφίλ ή θα γίνει κάποια γενετική αλλαγή. Οπότε νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη και βγήκε πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε να δείτε, τα εμβόλια ξεκίνησαν περίπου πριν 200 χρόνια. Για να βγει το εμβόλιο του δαμαλισμού, αυτό το οποίο κάναμε όλοι μας και στα σχολεία, δηλαδή εναντίον της ευλογιάς, πέρασαν 80 χρόνια. Αλλά τότε δεν υπήρχε τίποτα από ό,τι υπάρχει σήμερα. Όχι μόνο στην τεχνολογία και στην επιστήμη, αλλά και γύρω μας. Αν δείτε γύρω μας την κοινωνία, έχει αλλάξει. Τον Άγιο Νικόλαο, αν τον δείτε, τι ήταν πριν 100 χρόνια και τι είναι σήμερα, τι ήταν πριν 50 χρόνια και τι είναι σήμερα. Σήμερα η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των επιστημόνων είναι ταχύτατη. Παλιότερα γινόταν με το ταχυδρομείο. Σήμερα γίνεται μέσω διαδικτύου σε 0 χρόνο. Δεύτερον, τα όπλα τα οποία έχουμε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος το 2000 μας έδωσε τη δυνατότητα μέσα από μοριακά εργαλεία πολύ γρήγορα να διαβάσουμε το γονιδίωμα πολλών, πάρα πολλών οργανισμών και ιών. Άρα έχουμε μεγάλες ταχύτητες σε αυτό. Τρίτον, οι φαρμακευτικοί βιομηχανίες βιοτεχνολογίας έχουν ληστεί τόσο με ανθρώπινο όσο και με επιστημονικό δυναμικό, τεχνολογία δηλαδή, που πολύ γρήγορα μεταφράζουν την επιστήμη σε προϊόντα. Αυτό το βλέπουμε. Βλέπετε ότι το ένα κινητό έρχεται μετά το άλλο. Γιατί δεν αναρωτιόμαστε γιατί το smartphone 1 ακολουθείται πολύ γρήγορα από το smartphone 2, από το 3 και πηγαίνουμε και το εμπιστευόμαστε και το αγοράζουμε. Έτσι, βλέπουμε ότι η τεχνολογία είναι συνεχής. Τρίτον, τέταρτον, πέμπτον, έχει αναπτυχθεί μια διαφορετική κουλτούρα στη συνεργασία μεταξύ των λαών, ειδικά στην Ευρώπη. Παλιότερα η Ευρώπη ήταν, πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχαν κράτη-μέλη τα οποία η επικοινωνία ήταν πολύ δύσκολη. Σήμερα υπάρχουν κεντρικές αποφάσεις. Αυτές δεν είναι πάντα σωστές και θετικές και καλές για όλους. Αλλά ας μείνουμε στο γεγονός ότι μπορούμε και επικοινωνούμε. Άρα όλα αυτά έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να μπορέσει το εμβόλιο να βγει τόσο σύντομα και εξηγείται πλήρως. Αυτό έχει αναφερθεί πολλές φορές και εγώ το έχω αναφέρει και στις συζητήσεις μας με τον κύριο Κορομπίλια έχουμε γράψει και έχουμε αναφέρει τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν χρειάζεται να αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο τόσο γρήγορα. Πολύ ωραία. Πραγματικά, κύριε καθηγητά, πολύ κατατοπιστικά όλα όσα μας είπατε και είναι πολύ πιο συναισθηματικά φορτισμένη αυτή η πραγματικότητα όταν την ακούσα από ανθρώπους οι οποίοι κατάγονται από τον τόπο στον οποίο κινείσαι και εσύ, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί έχουμε από τον τόπο μας ανθρώπους με το δικό σας το μυαλό, τη δική σας την επαγγελματική αναγνώριση που είναι παγκοσμίως δεδομένη και πραγματικά νιώθουμε ότι οι Μεραμπελιώτες έχουμε σίγουρα ένα παρόν και ένα αύριο ιδιαίτερα αισιόδοξο. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, να ευχηθώ από καρδιάς καλές γιορτές με υγεία και περιμένουμε σύντομα τα νέα από τη δική σας την κοινότητα, από τη δική σας τη μεριά των επιστημόνων για να χαρούμε πολύ περισσότερο και να ανταμώσουμε σύντομα ξανά από κοντά, κύριε καθηγητά. Κύριε Κορομπίλια, κύριε Μουτσάκη, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να επικοινωνήσω με τους συντοπίτες μου ακόμα μια φορά, τους οποίους τους αγαπώ και αυτοί με αγαπάνε, το έχουν αποδείξει. Εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά. Έχουμε καταιγισμό από μηνύματα για ευχές και για συγχαρητήρια στο πρόσωπό σας, κύριε καθηγητά, από πάρα πολλούς συντοπίτες μας. Θα σας τα στείλω όλα αυτά να τα έχετε χειριστεί υπόψη τους χαιρετισμούς που ήδη μας έχουν στείλει στη ροή των μηνυμάτων που έρχονται στην διάθεση της εκπομπής. Ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή. Ευχόμαστε ευχαριστώ πολύ. Καλό δυνατό στην όλη εξέλιξη της ιστορίας. Να είστε καλά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.
Και είναι όντως, Νίκο Μουτζάκη, πάρα πολύ σημαντικό αυτό ακριβώς, το ότι ακούς πράγματα που ακούς παράλληλα από άλλα μέσα, από καθηγητές αναγνωρισμένους, αλλά όταν τα ακούς από δικούς σου ανθρώπους, τότε νιώθεις μια κάποια καλύτερη σιγουριά, γιατί είναι δική σου άνθρωπος, ο δικός σου DNA, η δική σου κουλτούρα, οπότε αποκλείεται να μην σου λένε την αλήθεια. Εξού και το χαμόγελο το οποίο έχω, Θάνο, μετά από αυτή την όμορφη συνέντευξη, διότι όντως μιλήσαμε με έναν επιστήμονα καταξιωμένο, καθηγητή φαρμακευτικής νανοτεχνολογίας, ο οποίος σίγουρα τα ξέρει τα πράγματα πολύ καλά και εκ των έσω. Χαίρομαι που ένας δικός μας άνθρωπος μας ανέπτυξε λεπτομερώς το τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει και πώς συμβαίνει, και νομίζω ότι ακόμα και πιο δύσπιστοι θα έχουν αλλάξει γνώμη μετά από αυτή την συνέντευξη. Για μένα πάντως, Σάνο, όπως ήταν και πριν, ήταν και τώρα τα πράγματα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά που λέει η επιστήμη. Ακριβώς έτσι συντάσσομαι και εγώ με τη δική σου άποψη και αυτό είναι το λογικό και αυτό πρέπει να κάνουμε. Όχι πως η άλλη σκέψη και η άλλη τάση είναι παράλογη για τους ανθρώπους που την υπερασπίζονται, αλλά εκτιμώ ότι δεν έχουμε καιρό για χάσιμο και πρέπει να ασχοληθούμε με σοβαρότερα πράγματα. Να πούμε ότι ο κύριος Δεμέτζος είναι ένας από τους καθηγητές μαζί με τον κύριο Βασίλη Θενάκη και άλλους, οι οποίοι έχουν ταχθεί στο πλευρό της τοπικής μας κοινωνίας, ότι έχει να κάνει με την ανάπτυξη και με την πρόοδο στην ευρωβάθμια εκπαίδευση. Και να πούμε ότι είναι από τους ανθρώπους αυτούς ο κύριος Δεμέτζος που είναι τόσο πολύ απλός, αν και τόσο πολύ φτασμένος, όπως λέμε στην καθημερινότητά μας, σε επιστημονικά επίπεδα, όπου πραγματικά η προσέγγιση του είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ ανθρώπινη. Τώρα, Νίκο Μουτζάκη, βιώνουμε μία περίοδο, μία διαφορετική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, ακόμα και στην ίδια την αγορά. Είσαι από τους ανθρώπους αυτούς που δεν βάζεις πισινό μέσα, όπως λέμε. Συνέχεια κινείσαι, συνέχεια είσαι έξω, είσαι σε επαφή με την καθημερινότητα και τον παλμό της κοινωνίας. Έκανες μια βόλτα στην τοπική μας αγορά, μίλησε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Κέντρου, του Εμπορικού Συλλόγου, του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Πάγκαλο. Αλήθεια, ποιο είναι το κλίμα στην αγορά της ημέρας αυτής, Νίκο? Ο κύριος Πάγκαλος εξέφρασε αυτό που όλοι οι επιχειρηματίες λένε καθημερινά. Το click away πραγματικά είναι μια φούσκα, μια πατάτα θα έλεγα, η οποία δεν πιάσε πουθενά, δεν έπιασε ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, που εκεί περίμενες να πιάσει, με μεγάλα καταστήματα και καταστήματα τα οποία έχουν e-shop, πόσο μάλλον εδώ πέρα στον Άγιο Νικόλαο, όπου μόνο περίπου το 10% των καταστημάτων έχουν e-shop, αλλά νομίζω, Θάνο, τελικά ότι αυτό το click away ήταν απλά για να ανοίξουν τα καταστήματα, να υπάρχει μια αισιοδοξία και μια έτσι καλύτερη ψυχολογία και στο καταναλωτικό κοινό αλλά και στους ίδιους τους επιχειρηματίες. Κινήθηκε κάπως ελάχιστα η αγορά. Από την άλλη λένε, εντάξει, από το να ήμασταν εντελώς κλεισμένοι, καλύτερα που έγινε και αυτό και κινήθηκε λίγο το χρήμα. Όμως κακά τα ψέματα, εδώ θεωρώ, Θάνο, στην Κρήτη και κυρίως στο Λασίθι και τον Άγιο Νικόλαο, θα έπρεπε να λειτουργήσουν τα πράγματα διαφορετικά και να μην παρθούν οριζόντια μέτρα για όλη την Ελλάδα. Αυτό το οριζόντιο πραγματικά έχει προσβάλει την οικονομία της Κρήτης και την τοπική επιχειρηματικότητα και από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα, έτσι όπως εφαρμόζονται τα μέτρα. Να περάσουμε να δούμε το βίντεο στην κουβέντα που είχες με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, του Αγίου Νικολάου, και να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι αμέσως μετά θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ζωντανά στην κουβέντα μας τον διοικητή του Μόντου Τροχέας του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Πέτρο Ζερβάκη, για να δούμε τα θέματα των μέτρων, τα θέματα των μετακινήσεων, πού μπορούμε να πάμε, πόσοι μπορούμε να είμαστε, πώς μπορούμε να μετακινηθούμε εντός νομού, εντός νησιού. Θα δούμε όλα αυτά αμέσως μετά από το θέμα το οποίο ακολουθεί, που επιμιλήθηκε ο Νίκος Μουτζάκης με τον κύριο Πάγκαλο από τον Εμπορικό Σύλλογο του Αγίου Νικολάου. Click away. Βρισκόμαστε ήδη στην δεύτερη εβδομάδα εφαρμογής αυτού του συστήματος για τα καταστήματα και στα σούπερ μάρκετ. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο των εμπόρων, του Συλλόγου Εμπόρων Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μανώλη Πάγκαλο. Κύριε Πάγκαλε, πείτε μας λίγο πώς κύλησαν αυτές οι μέρες με το νέο αυτό σύστημα, το Click Away. Το Click Away ήταν κάτι που πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το βρήκε τελείως απροετοίμαστο. Δεν ήταν κάτι που έγινε πρώτα μία διαβούλευση με τον εμπορικό κόσμο ή τους επιχειρηματίες ή τα θεσμικά όργανα για να δοθούν κάποιες οδηγίες πώς μπορεί να λειτουργήσει και όλα αυτά. Είναι κάτι που ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή, από τα δεδομένα που έχω εγώ, οι 7 στους 10 δεν το έχουν προτιμήσει, οι άλλοι 4 ίσως σκέπτονται να το χρησιμοποιήσουν και σίγουρα οι 3 με 4
δεν έχουν καν σκοπό να το χρησιμοποιήσουν. Τα πράγματα όπως δείχνω αυτή τη στιγμή είναι ότι ένα ποσοστό περίπου 10% είναι ο τζίρος που έχουν κάνει τα καταστήματα αυτή τη στιγμή συγκρίσει με τον περισσότερο τζίρο τέτοια εποχή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που πραγματικά μόνο προβλήματα έχει δημιουργήσει στις επιχειρήσεις και στην ουσία δεν έχει προσφέρει τίποτα μα τίποτα στον τζίρο το καταστημάτων. Η γνώμη μου ήταν και επιμένουμε και θα το επιμένουμε ότι θα έπρεπε τα καταστήματα να ανοίξουν με αυστηρούς υγειονομικούς όρους, έστω και ένα άτομο κάθε φορά, ένας πελάτης μέσα στο κατάστημα, αλλά να μπορεί ο πελάτης να πει μέσα στο κατάστημα, γιατί την ποιότητα ενός προϊόντος, αυτός που πραγματικά μπορεί να τη δώσει και να το δώσει να καταλάβει τον πελάτη, είναι ο ίδιος ο καταστηματάρχης. Καμία ποιότητα δεν μπορεί να συγκριθεί από το φυσικό κατάστημα με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό τρόπο, είτε click away λέγεται αυτό, είτε παράδοση στην πόρτα, γιατί είναι, εγώ παρόλο που τα αγγλικά μου είναι αρκετά καλά, τον όρο click away δεν μπορώ να τον καταλάβω. Οπότε πιστεύω ότι δεν έχει προσφέρει τίποτα, μα τίποτα, στη μικρομεσαία επιχείρηση τουλάχιστον. Κερδίσανε μόνο κάποιοι που είχαν και τους τρόπους και τη τεχνογνωσία για κάτι τέτοιο, αλλά η μικρομεσαία επιχείρηση, ο μεγάλος ασθενής πραγματικά αυτής της κατάστασης, εάν δεν γίνει κάτι άμεσα, το εμβόλιο θα έρθει κάποια στιγμή, ίσως υγειονομικά η χώρα να πάει καλύτερα, αλλά η μικρομεσαία επιχείρηση, εάν δεν γίνει μια άμεσο εμβόλιο χρηματοοικονομικό, θα είναι άρρωστο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε, είτε ανοίξουν τα καταστήματα είτε δεν ανοίξουν, θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα. Θεωρείτε λάθος το γεγονός ότι η κυβέρνηση κάποια από τα μέτρα δεν τα εξέλαβε, δεν τα πήρε με άξονα την επιδημιολογική κατάσταση ενός μέρους με τον νομό, όχι ως περιφέρεια, να το πάνω στον νομό και μάλιστα με, με τον πληθυσμό. Γενικά, πολλές φορές και σε κατηδία με τα αυτιά μου τα ίδια, να ακούω τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, να υπερασπίζεται και να λέει ότι η μικρομεσαία επιχείρηση δεν έχει επιδεινώσει καθόλου την κατάσταση ό,τι είχε έρθει το κορονοϊό. Ο κάθε καταστηματάρχης προσέχει υγειονομικούς μέσα στο μαγαζί του, πώς θα πούν, τις αποστάσεις, τα πάντα, γιατί είναι μια δική του επιχείρηση, όχι αυτό στην ευθύνη, κατάλαβες. Και τα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης είναι σχεδόν πάντα στο κατάστημα. Οπότε πιστεύω ότι υπήρχε τρόπος, εκτός το click away, να λειτουργήσει μικρομεσαία επιχείρηση και όχι αυτό το πράγμα που πραγματικά δεν έχει προσφέρει, το λέω για άλλη μια φορά, γιατί αυτό εισπράττω, δεν έχει προσφέρει τίποτα στον τζίρο και στην οικονομική ανάταση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η μικρομεσαία επιχείρηση δεν θα καρποθεί τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τζίρο. Μάλιστα. Ωραία. Να κλείσουμε και κάπως πιο ευχάριστα. Να λέγαμε να μας πείτε τις ευχές σας για το 2021. Οι ευχές μας θα συμβαδίσουμε στις ευχές που έχουμε κοινοποιήσει και σαν εμπορικό σύλλογος. Έτσι, δύναμη, υπομονή και θέλει πάνω απ' όλα να υπάρχει μια σύμπνοια και μια αλληλεγγύη και στις τοπικές κοινωνίες και γενικά σαν χώρα. Γιατί μόνο έτσι θα βγούμε από αυτό το δύσκολο κανάλι που έχουμε πει και ελπίζω του χρόνου τέτοια εποχή να το συζητάμε και να λέμε εντάξει, πέρασε και αυτό. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα φαίνεται ότι θα τραβήξουν λίγο ακόμα. Οπότε εγώ αυτό που έρχομαι είναι καλή δύναμη, πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα έρχονται. Γιατί χωρίς την υγεία η αλήθεια είναι ότι ούτε η οικονομία μετράει, ούτε η επιχειρηματική επιτυχίες μετράνε, ούτε τίποτα. Χωρίς την υγεία δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε, καλές γιορτές και πάνω απ' όλα υγεία. Κοίταξε τώρα να δεις, σε μία περίοδο που οι επαγγελματίες περιμένουν να εισπράξουν τουλάχιστον το 30 με 40% του τζίρου της χρονιάς,
που είναι η περίοδος των ερωτών, να ακούσει επαγγελματίες να λένε ότι περιμένουμε να εισπράξουμε τίποτα. Είναι από μόνο του πάρα πολύ βαρύ να ακούγεται και από μια αγορά όπως αυτή του Αγίου Νικολάου, όπου είναι μια μικρή αγορά που πραγματικά περιμένει αυτές τις μέρες για να τονωθεί κάπως σε θέματα τζίρων και να πάρει μια κάποια ανάσα. Γιατί όχι για να ζήσει πολύ πιο πλούσια, να καλύψει άλλες παλιές πληγές. Νίκο Μουτζάκη, είμαστε καθημερινά στον δρόμο, μιλάμε καθημερινά με επαγγελματίες και αυτό είναι το οποίο περίμεναν για την περίοδο των ημερών. Να βγάλουν κάτι τις παραπάνω για να καλύψουν παλιότερες πληγές. Ας μείνουμε όμως στο θέμα το αισιόδοξο. Τα πράγματα από εμάς εξαρτάται να πάνε καλύτερα, αν και εφόσον ακολουθήσουμε πάρα πολύ σωστά τα μέτρα που έχει να κάνει. Όχι νοσημός, όχι πολύ μαζί, μάσκα παντού, πλήσιμο τα χεριά μας πολύ συχνά και ελπίδα ότι η ελευθερία πλησιάζει. Ακριβώς έτσι, Θάνο. Και νομίζω ότι όπως είχε πει και ο κύριος Χαριτάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου του Λασιθίου, ότι σιγά σιγά προς τα εκεί πάει το κλίμα. Θα πρέπει και οι επιχειρήσεις εδώ, οι τοπικές, να μπουν στο ιντερνετικά πλέον, να έχουν το δικό τους e-shop, διότι κακά τα ψέματα η νεολαία, η νέα γενιά προς τα εκεί πάει. Ψωνίζουν από το ίντερνετ, αγοράζουν από το ίντερνετ, διαβάζουν τα πάντα από το ίντερνετ, οπότε εκεί θα πάει το μέλλον. Εκεί οδεύουν τα πράγματα, Θάνο, όπως και να έχει. Δυστυχώς τα πράγματα είναι έτσι. Ο κόσμος θα πρέπει να κάνει υπομονή, οι επιχειρηματίες επίσης να κάνουν υπομονή και ελπίζω να μην βγουν αληθεί τα που λένε, αυτά που διάβαζα τώρα στις παρακολουθούσα στις ειδήσεις, ότι το 24 με 25% των καταστημάτων στην Ελλάδα δεν θα ανοίξει. Όπως πολύ μεγάλη ζημιά έχει υποστεί βέβαια και η εστίαση και τα καφέ, τα εστιατόρια, τα κέντρα διασκέδασης, τα κλαμπ, όπου και αυτά πραγματικά έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και ο κλάδος περνάει τη πιο άσχημη περίοδο της ύπαρξής του γενικότερα. Πάμε όμως στα υπόλοιπα θέματα που έχουμε μπροστά μας, να καλωσορίσουμε στο τηλεοπτικό μας διαδικτυακό παράθυρο το διοικητή της τροχείας του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Πέτρο Ζερβάκη. Κύριε Ζερβάκη, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Ζερβάκη. Καλησπέρα, Νίκο. Για μία φορά ακόμα, κύριε Ζερβάκη, έρχεται η ελληνική αστυνομία να παίξει έναν άχαρο ρόλο και αντί να μοιράζει ευχές και να μοιράζει αλκοολόμετρα στην παρούσα περίοδο στον κόσμο, όπως κάναμε προηγούμενες παρόμοιες ημέρες, έρχεστε ξανά αντιμέτωποι με νέα μέτρα και με την προσπάθεια ελέγχου του κόσμου να μην μετακινείται, να μην πηγαίνει σε φιλικά του σπίτια να περάσει τις άγιες αυτές, να μην συναρθρίζεται και να κυκλοφορεί αυστηρά μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Αλήθεια, η τοπική αστυνομία, οι τοπικές αστυνομικοί έχουν διαχειριστεί μέσα δύσκολη διαταχθεί. Κύριε Κορομπίλια, δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά, δεν έχει καλή επιστροφή. Οι έλεγχοι από την υπηρεσία μας συνεχίζονται και αυτό το διάστημα με αμύωτο ρυθμό για την αποφυγή και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. Όσο πλησιάζουμε στις ημέρες, τη μέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι έλεγχοι αυτοί θα εντατικοποιηθούν. Θα βρίσκονται αστυνομικοί, όπως είπα, σε κομβικά σημεία τόσο της πόλης του Αγίου Νικολάου όσο και των χωριών του Δήμου αλλά και στα όρια του νομού μας, όπου θα ελέγχουν πέρα από τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θα ελέγχουν και τους λόγους μετακίνησης των πολιτών. Όπως είπατε και πριν, τα φετινά Χριστούγεννα είναι διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπως διαφορετικές ήταν και οι γιορτές που περάσαμε τη φετινή χρονιά λόγω του κορονοϊού. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι τώρα και 1,5 μήνα που υπάρχει εφαρμογή των νέων μέτρων, αυτό που διαπιστώνουμε ως υπηρεσία είναι ότι αρκετοί συμπολίτες μας, η πλειονότητα μάλλον έχει συμμορφωθεί, αλλά υπάρχουν και αρκετοί συμπολίτες μας που δεν πειθαρχούν στα νέα μέτρα. Αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν φορούν τη μάσκα, την προστατευτική μάσκα ή τέλος πάντων δεν τη φορούν με το σωστό τρόπο και αρκετοί οι οποίοι μετακινούνται χωρίς να έχουν το προβλεπόμενο λόγο μετακίνησης. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι από τις 2 Νοέμβρη μέχρι και σήμερα περίπου η υπηρεσία μας έχει βεβαιώσει 400 παραβάσεις στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.
που αφορούν τόσο τη μη χρήση προστατευτικής μάσκας, αλλά και άσκοπες μετακινήσεις. Να διευκρινίσουμε όσον αφορά τη μάσκα, διότι τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν έτσι κάποιες παρερμηνίες σε κάποιες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από την υπηρεσία μας, ότι προστατευτική μάσκα εξαιρούνται μόνο τα παιδιά κάτω των 4 ετών, σύμφωνα με το ΦΕΚ, και όσοι συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, όπως αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία πιστοποιούνται με κατάλληλες ιατρικές γνωματεύσεις που οι πολίτες θα έχουν μαζί τους και θα επιδεικνύουν στον αστυνομικό τους, όταν ελέγχονται. Όλες τις άλλες περιπτώσεις, η χρήση της μάσκας τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς είναι υποχρεωτική. Τώρα, την περίοδο αυτή, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, δεν αναμένουμε κάποιες διευκρινήσεις να έρθουν ακόμα για τις, όσον αφορά την μέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτά που γνωρίζουμε είναι αυτά που ξέρετε κι εσείς, που δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή τα τραπέζια, τα γιορτινά θα είναι μέχρι 9 άτομα και από τα οποία θα είναι 2 οικογένειες. Θα είναι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και με δεδομένο την απαγόρευση κυκλοφορίας που συνεχίζει να ισχύει τις νυχτερινές ώρες από 10 έως 5 το πρωί, τα γιορτινά τραπέζια θα πρέπει ο κόσμος να τα προσαρμόσει ώστε να γίνουν το μεσημεριανές ώρες. Αυτό το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το ΦΕΚ που έχει βγει 10 Δεκεμβρίου, δηλαδή κάποιος ο οποίος για να μετακινηθεί από κάποια περιφερειακή ενότητα από ένα νομό σε ένα άλλο νομό, να το πούμε έτσι, θα πρέπει να μπορεί να μετακινηθεί μόνο για λόγους εργασίας, για λόγους υγείας, για λόγους εφάπαξ μετάβασης στον τόπο κατοικίας και για επανένωση οικογενειών. Όταν λέμε επανένωση οικογενειών, εννοούμε φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν και θα θέλουν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους, που αυτό αποδεικνύεται με το ε1 ή το ε9 που θα κρατάνε μαζί τους, ή τέλος πάντων μέλη οικογενειών τα οποία εργάζονται σε διαφορετικό νομό και θέλουν να επιστρέψουν προκειμένου να κάνουν Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους. Αυτά τα δεδομένα ισχύουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση. Αυτά. Ωραία. Θάνο, αν μου επιτρέπεις να κάνω μία ερώτηση, μπορώ. Παρακαλώ. Και να προσθέσω ότι, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με τον κωδικό στον παιδί μας το 1333, ο πολίτης να πάει σε κάποιο γιορτινό τραπέζι με την οικογένειά του. Τώρα, για μας είναι δύσκολο, σαν αστυνομία, είναι λογικό, να ελέγξουμε τον κάθε παιδί. Θα δούμε στο ποιο γιορτινό τραπέζι, σε ποια οικογένεια πηγαίνει προκειμένου να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, ή να πάμε σε κάποιο σπίτι και να ελέγξουμε. Είναι αρκετά δύσκολο να ελέγξουμε πόσα άτομα βρίσκονται μέσα σε κάποιο σπίτι. Τώρα, όπως δήλωσε και σήμερα, ακούσατε τον Υπουργό, αν φτάσουμε στο σημείο αυτό και υπάρχουν κάποιες καταγγελίες και έχουν στην υπηρεσία μας κάποιες τέτοιες καταγγελίες, αυτές θα ελεγχθούν με το νόμιμο τρόπο. Ωραία. Για να το πάμε λοιπόν με παράδειγμα, κάποιος φεύγει από εδώ, από τον Άγιο Νικόλαο και πηγαίνει Κριτσά, Κρούστα, Νεάπολη, Ελούντα. Στέλνει ένα μήνυμα στο 6, όπως είπατε, στο 13033, γράφοντας 6 ονοματεπώνυμο και περιοχή. Μέχρι ποιο είναι αυτό το όριο το χρονικό που μπορεί να παραμείνει εκεί, δηλαδή αν φύγω εγώ από τις 12 το μεσημέρι και επιστρέψω πίσω στις 10 το βράδυ που είναι το όριο να είμαι έξω, είμαστε καλυμμένοι? Νίκο, αρχικά να σου πω ότι το 6 είναι καθαρά, το έχει δήλωσε σε δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός. Δεν υπάρχει κάποιο ΦΕΚ αυτή τη στιγμή που να προβλέπει το κωδικό 6, ότι στέλνουμε το κωδικό 6 για να πάμε στο γιορτινό τραπέζι. Αλλά ούτε και υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά τις ώρες που θα καθίσει κάποιος στο γιορτινό τραπέζι. Δηλαδή, αν στείλει κάποιος το μεσημέρι το μήνυμα, αρκεί να μην υπερβεί το 10 το βράδυ, το οποίο υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 5 το πρωί. Και την ημέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ισχύει πάλι και το 10. Και στην απαγόρευση κυκλοφορίας αυτές τις μέρες είναι το 10 η ώρα το βράδυ. Okay. Μέχρι τώρα, κύριε Ζερβάκη, έχει δείξει η τοπική κοινωνία του Μεραμπέλου, που έχετε μια επαφή εσείς και οι συνάδελφοι αστυνομικοί, ότι είναι συνεργάσιμοι, ότι έχουμε συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες τις οποίες βιώνουμε και ότι πρέπει ανάλογα να συμπεριφερθούμε?
όπως σας είπα και στην αρχή, στην πλειονότητά τους, οι συμπολίτες μας έχουν υπεύθυνη στάση, έχουν συμμορφωθεί με τα νέα μέτρα. Υπάρχουν βέβαια και οι ελάχιστες εξαιρέσεις, οι οποίες τις βλέπουμε καθημερινά, συμπολίτες μας οι οποίοι δεν φορούν μάσκα ή δεν τη φορούν ή μετακινούνται χωρίς λόγο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η υπηρεσία μας έχει βεβαιώσει τις ανάλογες παραβάσεις. Τώρα διαπιστώνουμε, θα ήθελα να πω βέβαια ότι αυτές τις ημέρες κάθε χρόνο μιλούσαμε για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κάτι το οποίο τον έχουμε ξεχάσει φέτος, γιατί έχουμε δώσει το βάρος μας στις παραβάσεις που αφορούν τον κορονοϊό και όλοι οι πολίτες ενδιαφέρονται για το πώς θα μετακινηθούν αυτές τις ημέρες. Να πούμε βέβαια ότι αυτοί οι οποίοι θα μετακινηθούν και έχουν το λόγο προβλεπόμενο λόγο μετακίνησης πρέπει να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο οδικό δίκτυο, να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ, έστω και το μεσημέρι που θα γίνουν τα τραπέζια, τα εορταστικά, να μην κινούνται με υπερβολικές ταχύτητες, ούτε το αντίθετο ρεύμα, και να χειρίσουν οι μέρες αυτές ομαλά, χωρίς να έχουμε κάποιο τροχαίο ατύχημα, όπως δεν είχαμε και τον υπόλοιπο χρόνο. Και ευχή μας να κλείσει η χρονιά, οι υπόλοιπες μέρες του έτους, χωρίς να έχουμε κάποιο θανατηφόρο ατύχημα στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, το οποίο θα είναι πολύ θετικό για την περιοχή μας, γιατί θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η υπηρεσία μας θα καταγράψει ως τροχαία, μηδέν θανατηφόρα τροχαία στην περιοχή αρμοδιότητάς μας. Αυτή είναι η ευχή μας για το κλείσιμο του χρόνου. Μακάρι να είναι αυτή η ευχή κάθε χρόνο και να πιάνει, κύριε Ζερβάκη, και θέλω πραγματικά να σας μεταφέρω τα πολλά έτσι θετικά σχόλια και τα εύσημα του κόσμου για τη φετινή σας κάρτα, που ήταν χιουμοριστική από τη μία, αλλά από την άλλη πλούσε και το μήνυμα σχετικά με την χρήση των μέτρων, ακόμα και στον Άγιο Βασίλη, ο οποίος μετακινείται με τη δική του τη βεβαίωση για να φτάσει στα παιδιά όλου του κόσμου. Πραγματικά η κάρτα σας φέτος ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξη και ευχαριστούμε πάρα πολύ που η ελληνική αστυνομία, η τοπική μας αστυνομία, δίνει αυτό το διαφορετικό, το πιο ανθρώπινο, το πιο φιλικό μήνυμα προς όλους. Ευχόμαστε από καρδιάς όλοι οι συνεργάτες εδώ στο φωνία.gr, προς όλα τα στελέχη της τοπικής μας αστυνομίας, καλές γιορτές με υγεία, υπομονή και καλό κουράγιο, καλή ταιριά σε όλους μας. Κύριε Ζερβάκη, θερμά ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλό βράδυ. Να είστε, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο, με υγεία, αγάπη, αισιοδοξία και όπως άλλωστε το μήνυμα ήταν και της υπηρεσίας μας μέσω της Χριστουγεννιάτικης κάρτας, να φανεί ξανά το χαμόγελό μας στα χείλη μας τη νέα χρονιά, διότι το χαμόγελό μας και λόγω της κακής ψυχολογίας που έχει ο κόσμος φαίνεται, αλλά και λόγω της μας που φοράμε δεν φαίνεται όταν χαμογελάμε. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, κύριε Ζερβάκη. Και λίγο πριν να περάσουμε, Νίκο Μουρζάκη, το τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής και τη τελευταία μας σύνδεση, που δεν έχει να κάνει με επικαιρότητα, δεν έχει να κάνει με την αυστηρή θεματολογία της προσπάθειας που κάνουμε για ενημερωτική εκπομπή από τον Μαραμπέλο, αλλά είναι μια έκπληξη που κρατάμε ακόμα λίγα λεπτά πριν βγει στον αέρα, να περάσουμε να δούμε το μήνυμα της περιφέρειας Κρήτης για τις φετινές γιορτές και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κάνουμε το πάρτι, όχι μακριά από τη γιαγιά, με τη γιαγιά και με νέο τρόπο, με νέα τεχνολογία και πάνω απ' όλα με την ασφάλεια του είμαστε μακριά, αλλά είμαστε και πάλι μαζί. Να περάσουμε να ακούσουμε το μήνυμα από την περιφέρεια Κρήτης. Αύριο έχω τα γενέθλιά μου. Θα κάνουμε πάλι πάρτι. Ρε εσύ έχετε τη γιαγιά σπίτι. Δεν τη λυπάσαι. Φας καλά. Η γιαγιά μου ζει για τέτοια πάρτι. Πάρτι! Πάρτι διαδικτυακά για να το ζήσει και η γιαγιά. Όταν τελειώσει ο κορονοϊός, να με πας εκείνες στις δισκοτέκ που κλείνουν το πρωί. Και μετά θα πηγαίνουμε αμέσως στην εκκλησία. Φέτος γιορτάζουμε διαφορετικά. Προστατεύουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε και γιορτάζουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Για ένα μέλλον γεμάτο υγεία και ελπίδα. Ένα κοινωνικό μήνυμα από την περιφέρεια Κρήτης. Εδώ ζούμε και η επικαιρότητα του Μεραμπέλου και όχι μόνο αποκτά εικόνα μέσα από το web TV του Phonian.gr. Πλούσιο ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, τοπικά θέματα, όλο ζωντανά μπροστά στα μάτια σας. Εδώ ζούμε με τον Θάνο Κορομπίλια και τον Νίκο Μουρτζάκη στο web TV του Phonian.gr και ό,τι συμβαίνει
ανεβαίνει. Μπες και δες τα όλα. Αυτό ακριβώς. Πολύ, και πάρα πολύ αλέγκρο μας βγήκε η γιαγιά. Έτσι, πολύ αλέγκρο μας βγήκε η γιαγιά στο βίντεο κλιπ. Από το πάρτι στην εκκλησία κατευθείαν. Μ' αρέσει. Βέβαια, για να είναι όλοι ικανοποιημένοι και η νεολαία αλλά και η τρίτη ηλικία, η οποία της λείπει η εκκλησία και με τον τρόπο τον οποίο θα λειτουργήσει φέτος. Και βέβαια, ήταν ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε τελευταία μας σύνδεση για την σημερινή μας εκπομπή, Νίκο Μουτσάκη, διότι θα μιλήσουμε με ένα δικό μας άνθρωπο. Θα βάλουμε ακόμα ένα Νίκο στην παρέα μας. Είναι ο Νίκος Σαπουντζάκης, γνωστός τη Σπάση, φίλος καλός δικός μας, δημιουργός μουσικής, τραγουδοποιός. Φίλος στη Πουκαρέα να περνάει ευχάριστα και ένας από αυτούς ο οποίος έχει βρεθεί τον τελευταίο καιρό διαδικτυακά. Καλησπέρα, νομίζω ότι σας χάνω. Νίκο Σαπουντζάκη, ελπίζω να βρούμε την επικοινωνία μας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό θα τα καταφέρουμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Σας ακούω τώρα, σας ακούω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Σε έχουμε δει το τελευταίο διάστημα σε πάρα πολλά τηλεοπτικά πάνελ να συνδέεσαι και να εξηγείς το λόγο για τον οποίο βρίσκεσαι πάρα πολύ συχνά κοντά σε ηλικιωμένους μαζί με την κιθάρα σου για να τους κρατάς τροφιά. Νίκο Σαπουντζάκη, ξέρουμε τις ευαισθησίες σου, ξέρουμε ότι είσαι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, πολύ διακριτική παρουσία στον χώρο της τέχνης και πολύ απλώς την επαφή σου με τους ανθρώπους ακόμα και της τρίτης ηλικίας. Ποιο ήταν εκείνο το γεγονός που σε έσπρωξε να θες να έχεις μια τέτοια επαφή με τους γεροντάκους? Νομίζω πως αυτό που με κίνησε ήταν η ίδια η πανδημία. Γιατί με το πρώτο κύμα με έβαλε σε σκέψεις και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό στη ζωή μου. Ήθελα κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσω τους ανθρώπους και δεν μπορούσα να το κάνω αλλιώς παρά μέσα από τη μουσική που γνωρίζω και κάνω χρόνια ήδη, αλλά και μέσα από τις σπουδές μου και την κοινωνική εργασία. Και ήρθε να συνδυαστεί αυτός ο λειτουργός μαζί με το μουσικό, ο μουσικός με τον λειτουργό και να βγάλουν ένα συνδυασμό ο οποίος πραγματικά είναι βάλσαμος στις ψυχές των ανθρώπων και τους βοηθάει πάρα πολύ να περάσουν ευχάριστα κάποιες από τις στιγμές που είναι έγκλειστοι και αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο χώρο τους. Νίκο Σαπουντζάκη, σαν μουσικός θέλω να μου απαντήσεις, πόσο πολύ σου λείπει αυτή η επαφή με τον κόσμο, γιατί είσαι συνηθισμένος βράδυ παραβράδυ να είσαι σε κάποια μουσικά στέκια και να κάνεις τις δικές σου βραδιές, τις δικές σου μουσικές συναντήσεις. Πόσο πολύ σου λείπει αυτή η επαφή με τον κόσμο? Πιστεύω ότι λείπει σε όλους όσους ασχολούνται με τον κλάδο αυτόν, όχι μόνο τους καλλιτέχνες, αλλά και όλο τον κόσμο που είναι πολλά επαγγέλματα γύρω από αυτό. Δεν είναι ότι μας λείπει, βέβαια, είναι και θέμα επιβίωσης, θα έλεγα. Πολλά άτομα ζουν από αυτό και μόνο από αυτό. Δεν είναι όλοι σαν εμένα που κάνουν κάτι διαφορετικό ταυτόχρονα και μπορώ και τα βγάζω κάπως πέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που ζορίζονται πραγματικά και πρέπει το γράφος να μεριμνήσει άμεσα γι' αυτό. Γιατί ο κλάδος της μουσικής είναι ο πρώτος που επηρεάστηκε και ο τελευταίος που θα ανοίξει. Σωστά. Δυστυχώς. Έτσι είναι. Έτσι. Να πούμε, Θάνο, να πούμε λίγα λόγια για τον Νίκο, τον οποίο εγώ τον έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές που έχει κατέβει στον Άγιο Νικόλαο, ότι ο Νίκος Σαπουρτζάης έχει κάνει συνεργασίες με Παπακωνσταντίνου, με Σφακιανάκη, με Μαργαρίτη, με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου και είναι και από τις φωνές, θα έλεγα, που ξεχωρίζει με τη μία. Δηλαδή, αν βάλεις το ραδιόφωνο και ακούσει ένα τραγούδι του, λες ότι αυτός είναι ο Νίκος Σαπουρτζάκης. Δεν είναι κάποιος άλλος, δεν μοιάζει με κάποιον άλλο. Έχει τη δική του φωνή και αυτό είναι που τον ξεχωρίζει. Και εγώ του δίνω τα εύσημα και τα συγχαρητήρια από εδώ. Αν και τον έχω ακούσει πολλές φορές. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Το τζιγκλάω και με έχει ανεβάσει και εμένα. Έχουμε πει και ένα τραγούδι μαζί. Εντάξει, είναι ο πελάτης ψώνει. Έχουμε κάνει και μαζί. Κάνω κάτι τέτοια. Θα γίνει και αυτό. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι ετοιμάζω κάτι πολύ όμορφο. Πιστεύω μετά το Γενάρη Φλεβάρι θα το μάθουμε. Θα το μάθει και θα το μάθει ο κόσμος. Μια όμορφη συνεργασία που περιμένουμε την αποκλειστικότητα. Περιμένουμε την αποκλειστικότητα, Νίκο. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Δεν ξεχνάει ο Νίκος τις επαφές του με τον τόπο. Εγώ τον Νίκο τον Σαπουντζάκη το θυμάμαι. Ήταν στα πρώτα του βήματα στην Νεάπολη να κάνουμε βραδιές όταν ξεκινούσε τότε την μουσική του πορεία και τον θυμάμαι σε όμορφες βραδιές στη Νεάπολη, είτε εξωτερικές στον κήπο της Νεάπολης, τότε που κάναμε η Νέα Νεάπολης, ωραία πράγματα στην περιοχή, είτε σε εσωτερικούς χώρους.
Και εδώ, μην τα μαρτυράς τα χρόνια, είσαι ακόμα μικρός, έξω την πολυτέλεια αυτή, αλλά σε εμάς ακούγεται πολύ πιο άσχημα, Νίκο Σαπουντζάκη. Και βέβαια, βλέπω ότι και απόψε είσαι εκεί με μία από τις αγαπημένες σου φίλες, την πιο αγαπημένη ίσως στη ζωή σου, στο κομμάτι που λέγεται μουσική, την κιθάρα σου. Και θα θέλαμε, αν δεν τους κάνει κόπο, να μας πεις ένα από τα αγαπημένα σου τραγούδια των ημερών αυτών και με τον τρόπο αυτό να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, Νίκο Σαπουντζάκη. Λοιπόν, θα σας πω ένα τραγούδι το οποίο είναι του Μάνου Χατζηδάκη. Ένα γνωστό τραγούδι σε όλους. Ελπίζω να ακουγόμαστε καλά, να μην υπάρχει κάποιο θέμα. Σίγουρα. Αγάπη που γίνες δικοπόμαχε, κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά. Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατριά. Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατριά. Φωτιές σαν άπουνε μες στα δυο της μάτια. Αστέρια πέφτουνε όταν με βρει. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Σαν θα με πάρει το πόνο μου. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Σαν θα με πάρει το πόνο μου. Μπράβο, 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 Νίκο Σαπουντζάκη. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Είναι νότες αισιοδοξίας, είναι μελωδίες χαράς, μελωδίες ελπίδας και έτσι ελπίζουμε να έρθει και το επόμενο διάστημα, μπούμε ξανά σε μια κάποια μας κανονικότητα. Νίκο Σαπουντζάκη, από καρδιάς, καλές γιορτές, καλό υπόλοιπο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για αυτή τη διαφορετική σύνδεση που κάναμε στη ροή της εκπομπής μας σήμερα. Καλές γιορτές, όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να είστε καλά. Σε περιμένουμε μόνοι στα λίγα πράγματα για ένα live εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Σε περιμένουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Νίκο Σαπουντζάκη, καλό βράδυ, καλές γιορτές. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα. Καλές γιορτές. Ωραία. Λοιπόν, έχω Νίκο Μουρτζάκη να σου αναγνωρίσω ότι κρατήθηκες, δεν παρασύρθηκες και δεν τραγούδησες μαζί με τον Νίκο του Σαπουντζάκη. Δηλαδή, μπράβο. Τραγουδούσα αθόρυβα. Τραγουδούσα αθόρυβα στο μιούτ ήμουνα, στο μιούτ. Ευτυχώς για εμάς εσύ αθόρυβα, εγώ καθόλου για όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της πρώτης αυτής εκπομπής μας για τη νέα περίοδο που ξεκινάει το Web TV του Phonian.gr, γιατί εμείς εδώ, Νίκο Μουρτζάκη, όπως λέγαμε και λίγο πριν, κάνουμε διαδικτυακή τηλεόραση. Δεν στείλουμε απλά μία κάμερα, ένα κινητό τηλέφωνο και παίρνουμε μία συνέντευξη, μία κουβέντα. Όταν λέμε Web TV, εννοούμε όλο αυτό το οποίο με μαεστρία και με πάρα πολύ καλή γνώση ετοιμάζει κάθε φορά ο Νίκος Οικοϊνάκης και βγαίνει στον αέρα της ροής στο Phonian.gr. Για να λέμε τα πράγματα λοιπόν με το όνομά τους, στο Web TV του Phonian.gr, εδώ κάνουμε τοπική τηλεόραση, δείχνουμε το Μεραμπέλο με την εικόνα την οποία του αξίζει. Και αν κάποιος δει η φωτογραφία την οποία μας έστειλε ο ίδιος ο Κοϊνάτσης για το στήσιμο, το πώς το έχει κάνει το δωμάτιό του, πραγματικά παραπέμπει σε στούντιο. Σε στούντιο παραπέμπει. Όντως, πολύ μπροστά ο Νίκος Κοϊνάτσης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να βγαίνουμε διαδικτυακά, να μας βλέπουν από παντού. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω στείλει και μηνύματα σε φίλους μου, μας βλέπουν και από Αμερική, μας βλέπουν από Αθήνα, μας βλέπουν από πολλά μέρη στον κόσμο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να δώσουμε μερικές ειδήσεις, να δώσουμε έστω να δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας και ειδήσεις από τον τόπο, από τον Άγιο Νικόλαο, να δουν
να δουν δικά μας άτομα, να δουν δικούς μας ανθρώπους και να πούν ναι, ρε, εγώ είμαι από αυτό το μέρος. Το ξέρω αυτό. Είχαμε πάει μαζί στις μαθητές. Κάτι τέτοιο για να αναπολύσουν το παρελθόν και να ακούσουν Άγιο Νικόλαο να δάταση ψυχολογική. Γιατί αυτό είναι που θέλει ο κόσμος και αυτό ζητάει καθημερινά. Αυτό το χρειαζόμαστε όλοι μας, Νίκο Μουτζάκη, το έχουμε ανάγκη όλοι μας αυτό το να ξαναβρεθούμε απλά, όμορφα, ήρεμα, παρέστηκα να πούμε τα δικά μας, να πιούμε και καμιά, να πάει στο καλό που λέμε. Εμείς στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας παρακολούθησαν. Η εκπομπή βέβαια θα ανέβει αμέσως και στο κανάλι μας στο YouTube μόλις κλείσει αυτή η ζωντανή σύνδεση. Ήταν η πρώτη μετά από καιρό και ήρθαμε εδώ για να μείνουμε και να επιμείνουμε στην έγκυρη ενημέρωση με επίσημα στην αγάπη μας για αυτό το οποίο κάνουμε, με δεοντολογία, με ευγένεια, χωρίς να φωνάζουμε, να στηρίζουμε και χωρίς να δείχνουμε το ποτήρι μισοάδιο. Πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Νίκο Μουτζάκη, σε ευχαριστώ για αυτή την συνεργασία για μία φορά ακόμα. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Νίκο Ντεγκορινάκη που είναι πίσω από το τεχνικό κομμάτι όλης αυτής της προσπάθειας και βέβαια όλους και όλες εσάς που είστε εδώ. Και εύχομαι από καρδιάς καλές γιορτές, με αγάπη, με υγεία και με υγεία. Θα τα καταφέρουμε. Έτσι ακριβώς, Θάνο. Καλές γιορτές σε όλους. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας την επόμενη Τετάρτη, να μην το ξεχάσουμε αυτό. 18:30 θα είμαστε πάλι εδώ για άλλη μια όμορφη διαδικτυακή εκπομπή, την τελευταία του 2020 και με το καλό να μπούμε στο 2021 για νέες εκπομπές με πολλές όμορφες και καλές ειδήσεις. Καλό βράδυ από μένα, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, τα λέμε σε μια εβδομάδα. Προπαραμονή. Εδώ ζούμε και η επικαιρότητα του Μεραμπέλου και όχι μόνο αποκτά εικόνα μέσα από το web TV του Phonian.gr. Πλούσιο ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, τοπικά θέματα, όλο ζώντανα μπροστά στα μάτια σας. Εδώ ζούμε, με τον Θάνο Κορομπίλια και τον Νίκο Μουρτζάκη, στο web TV του Phonian.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Μπες και δες τα όλα. www.phonian.gr. Κάθε γεγονός, κάθε είδηση, κάθε νέο, κάθε ανάρτηση, ευχή μας να είναι για το καλό. Phonian.gr. Χρόνια πολλά.